Έχουμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα τα έντονα καιρικά φαινόμενα να αποκτούν ονομασίες. Ραφαήλ, Αριάδνη, Σοφία, τώρα Τηλέμαχος. Η μόδα ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη δεκαετία του 50. Στην Ελλάδα τα ονόματα δίνει ο διευθυντής ερευνών του αστεροσκοπίου, ο κύριος Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, με την ομάδα του. Ξεκινήσαμε το 2017 να δίνουμε ονόματα σε κακοκαιρίες, οι οποίες περιμένουν να έχουν έντονες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Ακολουθώντας το παράδειγμα και άλλων υπηρεσιών στην Ευρώπη, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει μεγαλύτερη εγρήγορση των πολιτών και του κοινού όταν μια κακοκαιρία έχει όνομα. Επιλέξαμε να έχουν ονόματα, αρχαία ονόματα, ξεκινώντας από το Α και να ακολουθούμε ένα λαξανδρικό και γυναικείο όνομα. Αυτό όμως που είναι σημαντικότερο είναι αν θα πρέπει να ονομαστεί μια κακοκαιρία. Αυτό είναι που μας αγχώνει, να το πω έτσι, περισσότερο. Θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση ότι μια κακοκαιρία θα πρέπει να ονομαστεί, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε μια καλή εικόνα, γιατί όταν αυτή η κακοκαιρία θα δημιουργήσει προβλήματα.